Αναπόφευκτα μονοθεματικό το podcast αυτή τη φορά. Μονοθεματικό όχι μόνο γιατί είναι σε εξέλιξη η τραγική εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, αλλά γιατί αυτό αναμένεται να έχει και μακροπρόθεσμες συνέπειες, συνέπειες πολιτικές, γεωπολιτικές, συνέπειες οικονομικές, συνέπειες κοινωνικές. Οπότε πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, Γιώργο, ζητάω τη δική σου άποψη, τη δική σου εκτίμηση, αξιολόγηση για το πού είμαστε σήμερα και αν αυτό που λέμε way out υπάρχει ή είναι προς αναζήτηση από κάθε πλευρά. Κάθε πόλεμος, ακόμα και ο πιο βάρβαρος και ο μεγαλύτερης ή μικρότερης διάρκειας, λύγει με μια διαπραγμάτευση. Μπορεί κανείς να φανταστεί, να σκεφτεί στο βάθος του ορίζοντα σε αυτή τη διαπραγμάτευση τη Ρωσία, τον Πούτιν, με τον αντιπρόσωπο της, τον εκλεγμένο ηγέτη, ελπίζει κανείς, της Ουκρανίας. Δεν μπορεί όμως να φανταστεί ποιο θα είναι το αντικείμενο, ποια θα είναι η διαπραγματευτική δύναμη. Προφανώς η διαπραγματευτική δύναμη της κάθε πλευράς θα καθοριστεί από την έκβαση της πολεμικής αναμέτρησης, η οποία ξεκίνησε άσχημα για τη Ρωσία του Πούτιν, αλλά φαίνεται ότι βάζοντας μέσα τα βαρύτερα πυρά και προχωρώντας σε εκδηλώσεις πλέον πολεμικών επιθέσεων με έντονα στοιχεία βαρβαρότητας, γέννη την πλάστιγκα στρατιωτικά υπέρ του. Αλλά είναι πολύ νωρίς να πει κανένας πώς θα λήξει και υπό ποιες συνθήκες θα λήξει αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι οι τομείς στους οποίους μπορούμε να κάνουμε ταμείο στη φάση αυτή είναι πρώτον ότι αυτή η κρίση βρήκε την Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη. Για την ακρίβεια λειτουργήσε ως επιταχυντής σε εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τρόπος και η ταχύτητα με την οποία γεφύρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση τις εσωτερικές διαφωνίες για το πώς πρέπει να μεταχειριστεί τη Ρωσία και το χάσμα μεταξύ ανατολικών και βόρειων από τη μια πλευρά μελών και της παλαιάς Ευρώπης από την άλλη, η ταχύτητα γεφύρωσης αυτού χάσματος ήταν εντυπωσιακή. Η εσωτερική σύμπνοια και αλληλεγγύη την οποία οι 27 έχουν δείξει δηλώνει ότι η Ευρώπη έχει αντανακλαστικά και έχει επίσης αντανακλαστικά και σε ό,τι αφορά το τι πρέπει να γίνει ακόμα και όταν πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση και όχι απλώς ταχύτητα αλλά κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την αμυντική της ενοποίηση και ειδικότερα τον τρόπο με τον οποίο η Γερμανία αντιμετώπιζε το ρόλο της στην Ευρώπη και τον αμυντικό της προϋπολογισμό σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε μια ιστορική στροφή η οποία είναι δεδομένη και δεν φαίνεται να πρόκειται να αλλάξει της Γερμανίας. Αυτό επιταχύνει σε ό,τι αφορά δηλαδή τα 100 δις των αμυντικών δαπανών. Αυτό επιταχύνει τις εξελίξεις στην Ευρώπη προς την κατεύθυνση της ισχυρότερης αμυντικής ενοποίησης. Υπάρχει ήδη το σχέδιο της στρατηγικής αυτονομίας όπως συχνά λέγεται, στο οποίο η Γερμανία πλέον εγγράφεται. Αλλά είναι προφανές ότι αυτή η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και η περαιτέρω αμυντική ενοποίηση βρίσκεται σαφέστατα εμπεδωμένη πλέον, περισσότερο από ότι ποτέ τα τελευταία χρόνια, στο ευρωατλαντικό πλαίσιο. Και αυτό είναι το δεύτερο σημείο που έχουμε μετά από αυτές τις εξελίξεις. Έχουμε μια αφύπνιση πλέον της Δύσης ως ενιαίου γεωπολιτικού υποκειμένου. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα αντανακλαστικά των Ευρωπαίων όπως τα περιγράψαμε. Οφείλεται επίσης και στην ετοιμότητα και την αιμονή του Προέδρου Biden να λειτουργήσει συλλογικά και πολυμερώς με τους Ευρωπαίους, με τους δυτικούς εταίρους του, με έναν τρόπο στον οποίο τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε την Αμερικάνικη ηγεσία και ήταν μια ευχάριστη και ανακουφιστική διαφορά από πολλά πράγματα που είχαμε δει, ιδίως από τον προκάτοχό του. Εμείς αλλιώς τα είχαμε συνηθίσει, αλλιώς την ξέρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς έχουμε συνηθίσει όποτε σκάει μια κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεδριάζει, να ξανασυνεδριάζει, να μην μπορούν να συμφωνήσουν 27 αρχηγοί κρατών, στο τέλος να επιτυγχάνεται ένας συμβιβασμός, ο καλύτερος δυνατός, αλλά ένας συμβιβασμός με τον οποίο κανένας απολύτως δεν είναι ευχαριστημένος, και έτσι σιγά σιγά, τσούκου τσούκου, αργά αργά, να προχωράει βηματάκια παρακάτω η Ένωση μας τα τελευταία 70 χρόνια. Έτσι γίνεται, έτσι δουλεύει. Το 2010 που παραλίγο να χρεοκοπήσει ένα κράτος μέλος,
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντέδρασε και πάρα πολύ ακαριά. Τους πήρε 7-8 χρόνια να βρουν μια λύση για τέτοιου τύπου προβλήματα. Το 2015, που έσκασε η προσφυγική κρίση, δεν ήταν και ιδανική η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κρίση, η οποία ήταν και μάλιστα ανθρωπιστική εκείνη την εποχή και ήταν δίπλα στις, συνέβαινε πάνω της, συνέβαινε εντός της. Χρειάστηκαν μήνες, ίσως και χρόνια, για να φτιάξει μια αντίδραση η οποία δεν ήταν και ενδεδειγμένη απόλυτα ή καταλληλότερη από ό,τι αποδεικνύεται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως βλέπουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Μια ανταπόκριση ακαριαία, την Ευρωπαϊκή Ένωση να παίρνει μέτρα ιστορικού επίπεδου, πρωτοφανή, κοσμοϊστορικά γεγονότα. Βλέπουμε τη Σουηδία να στέλνει όπλα, την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωπαϊκή Ένωση να στέλνει όπλα σε κράτος που δεν είναι μέλος, το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση άμυνας. Βλέπουμε όλα αυτά τα οικονομικά, τις οικονομικές κυρώσεις που είναι σοβαρές, είναι βαριές, θα έχουν συνέπειες, να τις παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά άμεσα, παρόλο που είναι σαφές, το ξέρουμε όλοι, θα έχουν συνέπειες και στα κράτη-μέλη. Όλα αυτά υποδηλώνουν μια στροφή. Μαζί με την στροφή της Γερμανίας, που για πρώτη φορά αλλάζει ολόκληρο το αμυντικό της δόγμα τα τελευταία 70 χρόνια. Ένα θέμα το οποίο έχει βέβαια κάποιους άλλους αστερίσκους, αλλά ας περιοριστούμε στο θέμα του αφηγήματος εδώ. Όλες αυτές οι αλλαγές μαζί αποτελούν μια τεράστια, μια θεμελιώδη στροφή. Και αξίζει να θυμόμαστε, να καταγράψουμε ότι αυτή είναι μια στροφή που είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας. Ούτως ή άλλως η χώρα μας έχει μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια χώρα σχετικά μικρή, από τις πιο φτωχές της περιφέρειας, της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, με κυριότερο στόχο αφενός να θωρακίσει τους θεσμούς της που ήταν επισφαλής στην αρχή και αφετέρου να κερδίσει υιοθετώντας πρακτικές, θεσμούς από τις πιο εξελιγμένες χώρες. Να κόψει δρόμο ουσιαστικά προς την πρόοδο και την ανάπτυξη. Έτσι έχουν κάνει και όλες οι άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και οι άλλες χώρες από την Ανατολή όταν μπήκαν, όταν τους δόθηκε η ευκαιρία. Οπότε μας συμφέρει η περαιτέρω ευρωπαϊκή ενοποίηση. Αυτό είναι το όραμα, αυτό είναι ο στόχος. Και τόσο καιρό, μία από τις διαρκείς γκρίνιες που είχαμε ήταν το ότι σε κάποια θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κοινή φωνή, δεν έχει κοινή παρουσία. Αυτό φαίνεται ότι τώρα, με αφορμή την τραγωδία στην Ουκρανία, αλλάζει και αλλάζει δραματικά. Και αλλάζει προς τη σωστή κατεύθυνση. Όλο αυτό που περιγράφουμε ως πολιτική απόφαση της Δύσης, της Ευρώπης και της Δύσης, είναι, ας το θεωρήσουμε δεδομένο. Έχει όμως από πίσω του και αποφάσεις που έχουν οικονομικό κόστος, κόστος σε ενεργειακή ασφάλεια, μέχρι να φτάσουμε στο επίπεδο που η Ευρώπη ζητά. Αυτό το κόστος μπορούμε να το περιγράψουμε. Είμαστε τώρα 6 ημέρες στον πόλεμο. Ας κοιτάξουμε καταρχάς τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Οι τιμές για το υδραέριο και για το πετρέλαιο έχουν εκτοξευθεί. Και αυτό συμβαίνει διότι η Ρωσία είναι μια χώρα η οποία παράγει και τα δύο και τα οποία εξάγει, οπότε έχει και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την ενέργεια ως όπλο. Όντως, τα έσοδα που λαμβάνει η Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τεράστια και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες 6 ημέρες. Οπότε αυτό, αν θέλετε, ήταν ένα όπλο για τον Πούτιν, ο οποίος το χρησιμοποιεί πολύ αποτελεσματικά. Πέραν από αυτό όμως, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες έχουν μια απόλυτα συντονισμένη αντίδραση στην πρωτοφανή γεγονότα που είδαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Ξεκινήσαμε με τις κυρώσεις, οι οποίες είχαν μια αρχή που ήταν λίγο ταλαντευόμενη, αλλά μετά συντονίστηκαν απολύτως. Και μετά βέβαια ήταν ο πολεμικός συντονισμός, ο οποίος ήρθε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, βέβαια από τις χώρες να αποφασίζουν μόνες τους τι ακριβώς και πώς θέλουν να βοηθήσουν πολεμικά την Ουκρανία. Μέχρι στιγμής δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πάρα πολύ ενωμένη στον τρόπο με τον οποίο αντιδρά και βέβαια βαδίζει μπροστά ομόφωνα. Αυτό που απομένει να δούμε είναι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβει περισσότερα μέτρα και επίσης αν θα μπορέσει να μαζέψει χρήματα από κοινού προκειμένου να ανταποκριθεί και στο ανθρωπιστικό πρόβλημα από το οποίο αυτή τη στιγμή βλέπουμε μπροστά μας, με ένα τεράστιο πληθυσμό, πάνω από 1 εκατομμύριο Ουκρανούς να έχουν φύγει από την Ουκρανία και να οδεύουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταρχάς στις γειτονικές, αλλά βέβαια και πιο μακριά. Και ύστερα να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε οικονομικά στα γεγονότα, τα οποία αναπόφευκτα θα γυρίσουν λίγο την ανάπτυξη την οποία περιμέναμε για το 2022. Από οικονομικής άποψης βλέπω 2 προβλήματα. Το πρώτο είναι η οικονομική ανάπτυξη, ότι αναγκαστικά θα πρέπει να γίνει πιο σιγανή. Μέσα στην πανδημία περιμέναμε ότι το 2022 θα ήταν πια
η οικονομία θα είχε επανέλθει σε γρήγορους ρυθμούς, αλλά δυστυχώς αυτός ο πόλεμος μας φέρνει λίγο πίσω. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που βλέπω είναι ο πληθωρισμός, ο οποίος κατά τον πολύ μεγάλο ποσοστό θα έχει να κάνει με τις τιμές της ενέργειας, οι οποίες θα παραμείνουν υψηλές για όσο διαρκεί ο πόλεμος, αν όχι για παραπάνω. Είναι σαφές ότι ο πόλεμος εκ των πραγμάτων από μόνος του έχει ενεργειακό κόστος. Κάθε πολεμική κρίση, ιδίως όταν περιλαμβάνει χώρα παραγωγό ενέργειας, έχει οικονομικές επιπτώσεις. Εν προκειμένου, υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είναι πιο εκτεθειμένες από άλλες. Η Γερμανία είναι μία από αυτές, η Ιταλία, η Ουγγαρία. Εμείς είμαστε περίπου στη μέση από πλευράς έκθεσης. Όμως, εν προκειμένου, οι επιπτώσεις αυτές επιτείνονται από τα μέτρα των κυρώσεων, τα οποία κατά τρόπο αναγκαίο και επιβεβλημένο έλαβε η Δύση εναντίον της Ρωσίας. Αυτά είναι μέτρα τα οποία θα πλήξουν προφανώς κυρίως την ρωσική οικονομία, και δεν μιλάω μόνο για το SWIFT, μιλάω και για τον αποκλεισμό της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας από τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στα συναλλαγματικά της από θέματα, αυτά τουλάχιστον που διακρατούν οι δυτικές κεντρικές τράπεζες. Αλλά έχει κόστος και για την Ευρώπη αυτό το πακέτο των κυρώσεων. Θα υπάρξουν προβλήματα στους κλάδους εκείνους στους οποίους η έκθεση με τη ρωσική οικονομία είναι άμεση, από τον τουρισμό σε ό,τι μας αφορά μέχρι το κλείσιμο ορισμένων αγορών για εξαγωγές που κατευθύνονται στη Ρωσία, από αγροτικά προϊόντα μέχρι μεσαίας τεχνολογίας, βιομηχανικά αγαθά κτλ. Είναι προφανές ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή κρίση θα επιτείνει τις ήδη υπάρχουσες πληθωριστικές πιέσεις. Το καθένα από αυτά είναι ικανό να συντείνει σε μια κρίση στάσιμο πληθωρισμού για την ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτή η προοπτική είναι πλέον μπροστά μας. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, πιθανότατα θα καθυστερήσει περαιτέρω την έξοδο από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, δηλαδή την πορεία της αποκατάστασης υψηλότερων επιτοκίων από τις νομισματικές αρχές, και σε βαθύτερο επίπεδο θα έλεγα ότι περνάμε και σε μια αυξημένη ταχύτητα από παγκοσμιοποίησης, με την έννοια ότι ήδη είχε αρχίσει να αποκόπτεται από τη Δύση η Κίνα σε ό,τι αφορά τομείς υψηλής τεχνολογίας για παράδειγμα και ορισμένους τομείς εμπορίου υπό τις συνθήκες της αντιπαλότητας, της εθνικής απειλής ή πρόκλησης, αν θέλετε, ασφαλείας την οποία συνιστά η Κίνα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τη Δύση πλέον με την ευρύτερη έννοια. Σε αυτό προστίθεται και η Ρωσία. Άρα έχουμε δύο σημαντικούς πόλους, ο ένας οικονομικός, τεχνολογικός, ο άλλος ενεργειακός και δευτερευόντως οικονομικός, που αποκόπτονται από το παγκόσμιο σύστημα εμπορικών και χρηματοπιστωτικών οικονομικών συναλλαγών που έχουμε γνωρίσει ως παγκοσμιοποίηση. Και αυτό από μόνο του θα έχει μια επιβαρυντική επίπτωση σε ό,τι αφορά τις τιμές. Εδώ θα καταθέσω προσωπική άποψη, αλλά δεν ξέρω αν θα διαφωνήσουμε μεταξύ μας. Όταν η Ευρώπη χτίστηκε, ο βασικός λόγος που χτίστηκε ήταν να σεβαστούμε όλοι τα σύνορα των άλλων, να μην κάνουμε πόλεμο και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να έχουμε κοινά οικονομικά συμφέροντα, να αναπτύξουμε μια ήπια δύναμη που θα οδηγούσε μπροστά τους λαούς της Ευρώπης, θα οδηγούσε μπροστά τις οικονομίες της Ευρώπης, θα περνούσαμε ένα μέλλον με περισσότερη ελπίδα και προφανώς περισσότερη ευμάρεια από ό,τι στο παρελθόν. Η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, αυτό που ουσιαστικά πλήττει, είναι ακριβώς αυτή την αρχή, αυτό τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα στο δικό μου μυαλό, όποιο way out είναι, θα πρέπει τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, σε επίπεδο σεβασμού των συνόρων και σε επίπεδο δημιουργίας της ήπιας οικονομικής δύναμης της Ευρώπης ή της ήπιας οικονομικής συνεργασίας, αυτό θα πρέπει να είναι για τη Ρωσία του Πούτιν το starting point πιο πίσω από εκεί που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Αυτό είναι εφικτό ή πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένο αυτή τη στιγμή? Εάν η ερώτηση είναι αν μπορούμε να επιστρέψουμε στην προτέρα κατάσταση σε σχέση με τις σχέσεις της Ευρώπης με τη Ρωσία, νομίζω ότι έχουμε περάσει το Ρουβίκονα. Η ερώτηση είναι κυρίως εάν η Ρωσία θα πληρώσει το οικονομικό τίμημα
που τις αναλογεί με βάση αυτή την επιλογή. Όχι γιατί κάποιος είναι κακός εναντίον των Ρώσων, αλλά γιατί αυτή η επιλογή είναι θεμελιώδης επιλογή για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρωσία θα πρέπει να πληρώσει το οικονομικό τίμημα, όχι για λόγους δικαιοσύνης μόνο, αλλά κυρίως για λόγους αποτροπής, κυρίως διότι η Δύση και η Ευρώπη ακόμα περισσότερο έχει αποφασίσει ότι δεν θα απαντήσει με αντίστοιχα στρατιωτικά μέσα. Επομένως, το μόνο που μένει ως εργαλείο στα χέρια της Ευρώπης για να απαντήσει είναι οι οικονομικές κυρώσεις. Και χάρη στην οικονομική αλεξάρτηση η οποία σήμερα υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτές οι οικονομικές κυρώσεις θα έχουν αποτέλεσμα εις βάρος της ρωσικής οικονομίας, δυστυχώς και εις βάρος του ρωσικού λαού, αλλά πάντως θα δημιουργήσουν συνθήκες οι οποίες θα κάνουν τα πράγματα πιο δύσκολα για τον Πούτιν. Ακούω τον αντίλογο βέβαια ότι οι οικονομικές κυρώσεις στην ιστορία δεν έχουν την πιο διακεκριμένη πορεία επιτυχίας, ότι συνήθως καταλήγουν όχι μόνο να μην αποτρέπουν τις συμπεριφορές δικτατόρων, αλλά να τους ενισχύουν, διότι υπό συνθήκες φτώχειας και προϊούσας εξαθλίωσης των πολιτών ως αποτέλεσμα και των κυρώσεων, οι αυταρχικοί ηγέτες ενισχύονται, διότι μπορούν να υποδηθούν ένα ρόλο πατερούλι του έθνους που προστατεύει το λαό από τους τιμωρούς ξένους. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, αυτό το ενδεχόμενο. Αυτό πάντως που βλέπουμε είναι ότι και ως συνδυασμό, ως αποτέλεσμα των κυρώσεων και ως αποτέλεσμα του ρόλου παρία που έχει πάρει πλέον η Ρωσία ως κράτος στη διεθνή κοινότητα, η Ρωσία μπαίνει σε μια περίοδο επιταχυνόμενης, θα έλεγα, υστέρησης, την οποία πολύ δύσκολα ο Πούτιν θα μπορέσει να ανακόψει. Το γεγονός ότι αποσυνδέεται πια οικονομικά από την Ευρώπη, αυτό είναι, ξέρετε, κάτι που αν το δούμε, αν κοιτάξουμε την οικονομική, τις εμπορικές συναλλαγές και ενεργειακές συναλλαγές και μετά το 2014 έχουμε μια εντυπωσιακή πτώση των συναλλαγών μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Τώρα, προφανώς, αυτό το πράγμα επιτείνεται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Δεν ξέρουμε πρώτα απ' όλα τι σημαίνει νίκη και ήττα, επειδή είναι και λίγο πρωτόγνωρη η κατάσταση. Μιλάμε για δύο αντιπάλους στη συγκεκριμένη εμπόλεμη σύραξη, εντελώς ετεροβαρείς και ανισόρροπους. Έχουμε μια τεράστια χώρα με πυρηνική δύναμη. Δεν μπορεί κανένα να απειλήσει τη Ρωσία στρατιωτικά. Και από την άλλη έχουμε μια χώρα η οποία είναι μεγάλη, η οποία έχει 44 εκατομμύρια κατοίκους. Τι σημαίνει να χάσει η Ουκρανία και τι μορφή μπορεί να έχει μια πολεμική ήττα και για πόσα χρόνια θα υπάρχει μια υποδομή, μια συνθήκη αντίστασης μέσα σε έναν πολύ μεγάλο γεωγραφικό χώρο μέσα στην καρδιά της Ευρώπης. Είναι πολύ θολά αυτά. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρουμε αν σε κάποια στιγμή θα χρειαστεί να βρεθεί ένας τρόπος να σταματήσει η σύραξη και να βρεθεί ένας τρόπος στη Ρωσία να μην νιώθει χαμένη. Γιατί εδώ που τα λέμε, ακόμα και να φτάσει να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει μια χώρα η οποία βρίσκεται σε καθεστώς εξέγερσης διαρκώς, δεν μιλάμε για την Κρυμαία πια, μιλάμε για μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή με ανθρώπους οι οποίοι από ό,τι αποδεικνύεται δεν έχουν καμία όρεξη να κάτσουν να γίνουν μέρος άλλης χώρας. Θα πρέπει να δούμε τι μορφή μπορεί να έχει ένα τέτοιο αύριο. Σε αυτήν την ρευστή κατάσταση, το σίγουρο είναι ότι η Ευρώπη δύσκολα θα βγει απόλυτη αυτή την ιστορία ή λιγότερο σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν. Ενώ σε λιγότερη κατάσταση από την άποψη της ενδυνάμωσης μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής, της ενδυνάμωσης της θεσμικής, κάποιας προσπάθειας για ενιαίες αμυντικές πρωτοβουλίες, οπωσδήποτε πράγματα τα οποία θα συζητάμε εδώ και δεκαετίες και δεν έχουν γίνει, φαίνεται ότι τώρα, χάρη στον Πούτιν, μπαίνουν σε ένα δρόμο και θα γίνουν. Όπως είπες πολύ σωστά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε επειδή υπήρχε ο Στάλιν, επειδή υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, επειδή υπήρχε η απειλή, υπήρχαν γύρω απειλές και σε αυτή τη γειτονιά, επειδή υπήρχε πριν ο Χίτλερ, χάρη σε όλους αυτούς τους πολύ κακούς, φτιάχτηκε κάτι πάρα πολύ καλό και επιτυχημένο. Άλλος ένας κακός έρχεται σε αυτή την αλυσίδα να δράσει ως καταλύτης για να βελτιωθεί η κατάσταση και να γίνει πιο σφιχτή η ευρωπαϊκή ενοποίηση. Αλλά υπάρχει και κάτι το οποίο επίσης θα υπάρξει ως μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη συνέπεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την αρχή αυτής της κρίσης και άλλοι αυταρχικοί ηγέτες που μπορεί να είχαν παρόμοιες ορέξεις παρακολουθούν πολύ στενά την εξέλιξη του φαινομένου
το τι κάνει ο Πούτιν, το τι κάνει η Ευρώπη, το τι κάνει η Αμερική, η Κίνα, η οποία αξιολογεί από στιγμή σε στιγμή του τι θα συμβεί εάν ή όταν αποφασίσει να καταπιεί την Ταϊβάν, η Τουρκία, που επίσης μπορεί να έχει δικές της ιδέες, άλλα αυτά αρχικά καθεστώτα στη γειτονιά μας και μακρύτερα, παρακολουθούν τι συμβαίνει. Και η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη συγκυρία στέλνει ένα μήνυμα, το οποίο είναι σαφές. Είναι δυναμικό, πολύ πιο δυναμικό από ό,τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε πριν από ακόμα και 7 μέρες. Ας κοιτάξουμε λίγο τις κυρώσεις οι οποίες έχουν επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα στην Ρωσία. Τόσο οι εμπορικές κυρώσεις, όσο και περισσότερο οι χρηματοοικονομικές κυρώσεις, δηλαδή ο αποκλεισμός της Ρωσίας από το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα. Είναι αυτό. Δηλαδή, ο αποκλεισμός από το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα, που κατά τη γνώμη μου είναι το πιο σημαντικό. Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας έχει αποθέματα της τάξης του περίπου 700 δις δολάρια σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία, είτε αυτό είναι χρυσός είτε είναι συνάλλαγμα. Και μισά από αυτά, περίπου μισά από αυτά, βρίσκονται στη διεθνή κοινότητα. Τα υπόλοιπα είναι είτε στη Ρωσία την ίδια, είτε στην Κίνα. Το γεγονός ότι οι κυρώσεις έχουν επιβληθεί στη Ρωσία σημαίνει ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας και φυσικά η Ρωσία ίδια δεν έχει πρόσβαση στο 50% των αποθεμάτων της. Οπότε και δεν μπορεί να συμμετάσχει στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα, δηλαδή δεν μπορεί να πληρώσει δάνεια, δεν μπορεί να αγοράσει αγαθά και ούτω καθεξής. Αυτό είναι τρομακτικό για την ρωσική οικονομία. Και φαίνεται αυτό. Φαίνεται στις ουρές που έχουν δημιουργηθεί πίσω από τα ATM, όπου ο κόσμος πια θέλει να πάρει τη συντάξη τους, θέλει να πάρει τα χρήματα από τους λογαριασμούς τους. Και επίσης βλέπουμε από το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός εταιρεών φεύγουν πια από τη Ρωσία. Η τελευταία είναι το μαγαζί IKEA, το οποίο κλείνει τα μαγαζιά στη Ρωσία, τουλάχιστον προσωρινά, έως τελειώσει αυτή η κατάσταση. Το ερώτημα δηλαδή που τίθεται είναι πόσο θα κρατήσει τώρα ο πόλεμος. Οι εντυπώσεις μας αυτή τη στιγμή, βέβαια ίσως είναι λίγο νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύω ότι η διεθνής κοινότητα έχει πετύχει το στόχο της, που και ο στόχος της ήταν ο οικονομικός αποκλεισμός της Ρωσίας. Αυτό είναι δυστυχώς πολύ μεγάλο θέμα, διότι μαζί με την κυβέρνηση της Ρωσίας υποφέρει και ο ίδιος ο πληθυσμός, αλλά δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να μπορέσουμε να ρίξουμε ένα κυβερνητικό σύστημα το οποίο πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνο. Όπως είπα, είναι λίγο νωρίς να μπορέσουμε να κρίνουμε πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος, αλλά ήδη υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες μας δείχνουν ότι δεν θα κρατήσει πάρα πολύ. Κυρίως το βασικότερο το οποίο με κάνει να είμαι λίγο αισιόδοξη είναι το γεγονός ότι η Ρωσία ήδη έχει αρχίσει να χρεοκοπεί, η οικονομία να χρεοκοπεί. Είδαμε ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας αποφάσισε να μην πληρώσει επιτόκια σε διάφορα δάνεια που είχε στη διεθνή κοινότητα, γιατί δεν έχει πια το συνάλλαγμα να το κάνει. Αυτό σημαίνει ότι είναι λίγο η αρχή του τέλους, θα το έλεγα έτσι. Είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσει αυτή η μη δυνατότητα της Κεντρικής Τράπεζας να ανταπεξέλθει στις διεθνείς της υποχρεώσεις, οπότε και αναπόφευκτα θα χρεοκοπήσει. Θέλω να πιστεύω ότι η ρωσική κυβέρνηση δεν θα φτάσει σε αυτό το σημείο πριν κηρύξει ανακοχή, και θέλω να το πιστεύω κυρίως γιατί το κόστος και οικονομικό, αλλά και πολύ περισσότερο το ανθρώπινο κόστος, θα είναι τεράστιο για τον πληθυσμό της Ρωσίας. Η πίεση υπάρχει, είναι μεγάλη και νομίζω πως θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο, και ελπίζω να μπορέσουμε στις επόμενες μέρες να σταματήσουμε τον πόλεμο, να κηρύξουμε ανακοχή, το οποίο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλο τον κόσμο. Και σε όλο αυτό το σκηνικό, εάν είχαμε να καταγράψουμε και να αξιολογήσουμε τη θέση της Ελλάδας μέχρι σήμερα. Θα έλεγα ότι η Ελλάδα από όλη αυτή την κρίση βγήκε ενισχυμένη σε ό,τι αφορά τη θέση της χώρας μας στη Δύση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό για μια χώρα με μια παράδοση συμπάθειας προς τη Ρωσία και πολιτιστικής εγκύτητας. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η στάση της Ελλάδας δεν αφήνει καμία αμφιβολία ή ρογμή για το βαθμό δέσμευσης της χώρας πίσω από την κοινή ευρωπαϊκή απόφαση. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο αλληλεγγύης ευρωπαϊκής από το οποίο η χώρα μας θα μπορέσει να αντλήσει στο μέλλον, εάν αυτό χρειαστεί. Η ίδια αλληλεγγύη που σήμερα δείχνει προς τα κράτη-μέλη της Κεντροανατολικής Ευρώπης και της Βόρειας Ευρώπης, που αισθάνονται ότι απειλούνται άμεσα από τη ρωσική επιθετικότητα. Άρα νομίζω ότι ήταν ένα βήμα
που εμπέδωσε περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας στον δυτικό συνασπισμό, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η βασική πάροχη ασφάλειας για τη χώρα και ιδίως μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα προχωράει προς στενότερη αμυντική ενοποίηση.